Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα είναι 2 Μαΐου και ο διαγωνισμός στο Quiz Giveaway έχει λήξει πλέον και τυπικά. Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω τι χρώμα ήταν η βαλίτσα μου. Λοιπόν, για να μην σας κρατάω άλλο σε αγωνία, σήμερα το βράδυ θα δω ποιες απαντήσεις ήταν οι σωστές και θα διαλέξω με κλήρωση την τυχερή και μετά με κλήρωση και τους άλλους τυχερούς και θα ξεκινήσω να ετοιμάζω για να στείλω τα δωράκια αφού βέβαια επικοινωνήσω μαζί μου. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να σας δείξω τι χρώμα ήταν η βαλίτσα μου. Από τότε που ήρθα από την Αγγλία, έχει ένα μήνα, τη βαλίτσα την έχω εδώ πίσω. Και η βαλίτσα μου λοιπόν είναι μοβ. Και για να σας αποδείξω και το λεγόμενο, μπορείτε να δείτε εδώ στο χαρτάκι, γράφει την ημερομηνία 2 Τετάρτου της επιστροφής. Αυτή είναι εδώ λοιπόν η βαλίτσα. Λοιπόν, η βαλίτσα ήταν η βαλίτσα που είχε χειραποσκευή, δηλαδή, που είχα μαζί μου στην Αγγλία. Όσες απαντήσατε λοιπόν μοβ, έχετε νικήσει. Και θα μπείτε σε μια κλήρωση για την Αθέλειος Λορός Ποζέ, την Αντιλιακή. Όσες πάλι δεν απαντήσατε μοβ, θα μπείτε σε μια άλλη κλήρωση και θα κερδίσετε, εδώ θα έχω, μια επιλογή από μάσκες. Δεν θα είναι βέβαια πολλές. Μπορεί να βάλω 3 ας πούμε μασκούλες και κάποια άλλη κρέμα χεριών, κάτι ας πούμε να βγαίνει γύρω στα 10-15 ευρώ. Θα το κάνω βέβαια όμορφο, να μην φαίνεται ας πούμε άσχημα το δώρο. Αυτά προς το παρόν. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα μαλλιά μου τώρα τα έχω πιασμένα πίσω με τις μπιδάκια, δεν έχω κουρευτεί. Συνεχίζω ακάθεκτη στο hair vlog. Έχει ακριβώς από τον Δεκέμβριο, 10 Δεκεμβρίου που κουρεύτηκα, δηλαδή έχουμε μέχρι τις 10 Μαΐου, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, έχουμε 5 μήνες που δεν έχω κουρευτεί. Τον επόμενο μήνα που θα είναι μισός χρόνος, θέλω να δω πόσο μακριά θα έχουν γίνει τα μαλλιά μου. Τώρα είναι σε κατάσταση πραγματικά απάλευτη και δεν ξέρω τι να τα κάνω, αλλά κάνω υπομονή. Ευτυχώς είναι και καλοκαίρι και τα μαζεύω έτσι πίσω. Στο τέλος θα αρχίσω να τα κάνω το εσφρό κοτσιδάκι, αλλά τέλος πάντων. Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω για τις πολυκιστικές οθήκες, το βιντεάκι που περιμένετε. Υπάρχει το σύνδρομο πολυκιστικών οθήκων. Και απλά κύστες στις οθήκες. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Έχω βρει παρουσιάσεις από γιατρούς στο ίντερνετ και από... που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, που έχουν δηλαδή slides που μπορώ να τα δείξω. Το κακό είναι ότι αυτά τα slides είναι στα αγγλικά. Το πιο πιθανό είναι να χρησιμοποιήσω αυτά τα slides, το βλέπετε δηλαδή στον απάνω σας τα slides, αλλά εγώ θα εξηγώ στα ελληνικά αυτά που θέλω να σας πω, για να είναι πιο κατανοητό. Δηλαδή τα slides τα οποία θα... εσείς βέβαια που ξέρετε αγγλικά, μπορείτε απλά να κόψετε τη φωνή μου από πάνω και να δείτε το βίντεο μόνο σαν μια παρουσίαση PowerPoint. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι το καλύτερο, γιατί αλλιώς ό,τι και να κάνω δεν θα έχει δομή και θα είναι λιπές. Αυτά σκέφτηκα. Προς το παρόν θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι από αύριο ουσιαστικά, 5-3 Μαΐου, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, δηλαδή Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, 4 μήνες, τα βιντεάκια μου θα είναι πολύ λίγα. Δηλαδή, ένα την εβδομάδα μπορεί να κάνω ένα στις 10 μέρες. Παρ' όλα αυτά,
το blog μου μπορεί να το ενημερώνω και κάθε μέρα. Βέβαια, όχι με θέματα ομορφιάς, με διάφορα θέματα ή απλά και με θέματα καθημερινότητας. Οπότε μπορείτε να με παρακολουθείτε μέσω του blog μου, το link θα το βάλω στο description box από κάτω και θα αρχίσω να βάζω όχι μόνο βιντεάκια, αλλά θα γράφω κιόλας κάθε μέρα, οπότε εγγραφείτε στο blog ή δεν ξέρω αν έχετε κάποιο reader να παρακολουθείτε. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί η φίλη μου, η οποία τυχαίνει να είναι και υπάλληλος στο φαρμακείο της μαμάς μου, γιατί δεν έχω μόνο εγώ φαρμακείο, δεν είμαι μόνο εγώ φαρμακοποιός, έχει και η μητέρα μου. Γι' αυτό το λόγο έγινε φαρμακοποιός, γιατί ήταν η μητέρα μου φαρμακοποιός. Ιδάλλως εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός, ήθελα να γίνω μεταφράστρια, ήθελα τέλος πάντων να γίνω κάτι πολύ δημιουργικό και που να έχει σχέση με τη φαντασία και με αυτά, συγγραφέας. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα της Ελλάδας ήταν τέτοια και είναι ακόμα τέτοια, που θα ήταν κάπως σαν να ήμουν ανεγκέφαλη αν δεν πήγαινα να σπουδάσω φαρμακευτική. Δυστυχώς δόξα τω Θεώ στροφάρω και μπόρεσα και την τελείωσα τη φαρμακευτική, γιατί σαν σχολή είναι δύσκολη. Και μάλιστα το 3ο-4ο έτος, όταν αρχίσαμε να κάνουμε φαρμακολογία, τη βρήκα και πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί μέχρι τότε η χημεία, ας πούμε, μου έφερνε σπυράκια έβγαζα. Μάλιστα, στην οργανική χημεία νούμερο 3 είχα γράψει και το χαμηλότερο βαθμό σε εξετάσεις που έχω γράψει στη ζωή μου. Είχα γράψει 13%. Δηλαδή 13% είναι 2,5 στα 20 είχα γράψει. Είχα ανοίξει το βιβλίο και είχα δει μια οργανική ένωση από εδώ μέχρι μεθαύριο. Και ήταν πραγματικά σαν να μου έδειχνε Κινέζικα. Δηλαδή, θυμάμαι την αίθουσα στην οποία γράφαμε. Τόσο, ας πούμε, μου έχει εντυπωθεί η μνήμη. Εγώ, καλά, έχω άπειρες μνήμες από Αγγλία που με έχουν εντυπωθεί στο κεφάλι και πολλά πράγματα. Που αν αρχίσω, ας πούμε, να σας τα λέω. Πάρουμε. Θα μας πάρει όμορφες. Τέλος πάντων, είχα ξεκινήσει για άλλο πράγμα. Λοιπόν, η φίλη μου αυτή και η υπάλληλος της μητέρας μου θα πάρει άδεια. Γιατί είναι έγκυος και θα γεννήσει. Είναι το πρώτο της παιδί και είναι ένα παιδί που το περιμένει με πάρα πολύ λαχτάρα. Είναι όμως και πολύ καλή κοπέλα και πάρα πολύ τυπική στη δουλειά της. Και επίσης νιώθηκε πάρα πολύ άβολα γιατί τότε θα αφήσει τη μητέρα μου μόνη της σε ένα φαρμακείο που έχει πολύ περισσότερη δουλειά από το δικό μου για τόσους μήνες. Για όσους μήνες χρειάζεται τέλος πάντων για να γεννήσει, για να σαραντήσει το μωρό κτλ. Εγώ με τη μητέρα μου, σε όσον αφορά εργασιακά θέματα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, έχουμε πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για τη δουλειά, για την εργατικότητα, για πολλά. Δηλαδή, για να μαλώσω εγώ με τη μάνα μου, χρειάζονται 3 δευτερόλεπτα που θα είμαστε σε επαφή. Μπορούμε να μαλώσουμε από τηλέφωνο, μπορούμε να μαλώσουμε με το γεια σας, μπορούμε να μαλώνουμε ώρες ατελείωτες. Δεν είναι ότι η μάνα μου είναι στραβή, είτε ότι εγώ είμαι στραβή. Είναι βασικά, θα μπορούσα να πω μια έλλειψη επικοινωνίας, μια έλλειψη κατανόησης και πλέον μια συνήθεια. Οπότε όπως φαντάζεστε, εγώ έπρεπε ήδη να είμαι στο φαρμακείο της μητέρας μου και να δουλεύω και να έχω και το δικό μου παράλληλα, που είναι εύκολο για μένα γιατί δεν είμαι τόσο τυπική εγώ όσον αφορά το φαρμακείο μου, δηλαδή δεν πηγαίνω όλες τις ώρες. Οπότε μπορώ κάλλιστα να πηγαίνω στο φαρμακείο της μαμάς μου και να πηγαίνω μετά και στο δικό μου φαρμακείο το απόγευμα. Ως τώρα αυτό που έκανα ήταν ότι πήγαινα πολύ λίγες ώρες, με αποτέλεσμα είχα πάρα πολύ χρόνο να κάνω βιντεάκια, να απαντάω σε σχόλια, να ψάχνω πράγματα στο ίντερνετ, να κάνω έρευνες και όλα αυτά. Όμως τώρα, βάλε ότι έχουμε 2 σκυλιά, βάλε ότι θα είμαι το πρωί σε ένα φαρμακείο το οποίο θα έχει άπειρη δουλειά. Το απόγευμα θα πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνω στο δικό μου και θα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθάω και στις μητέρες μου πάλι, γιατί και το απόγευμα έχουν αυτή τη δουλειά. Βάλε ότι θα με σπάει τα νεύρα μάνα μου καθημερινά και θα γυρνάω, ας πούμε, με ένα μυαλό. Βάλε ότι έχουμε πλέον 2 σκυλιά και ότι ο Κάφκα θα μεγαλώνει μέσα σε αυτούς τους 4 μήνες, θα φτάσει γύρω στα 70 κιλά.
καλός εχόνιο των πραγμάτων. Και ο Κάφκα θέλει καθημερινό βούρτισμα, θέλει να παίζει και να κάνει. Ίσως είναι σαν άνθρωπος, αυτό είναι μωρό προς το παρόν και κλαίει και κάνει και ράνει. Βάλτε ότι εγώ μέσα σε δύο, να σας το πω και αυτό, τις επόμενες δύο εβδομάδες θα κάνω εγχείρηση στη μύτη μου. Έχω υπερτροφία κογχών, έχω στραβό διάφραγμα και έχω διάτρηση, δηλαδή έχω μία τρύπα, σε αυτό εδώ το πράγμα εδώ ανάμεσα. Αυτό εδώ το πράγμα που έχετε εσείς, εγώ δεν το έχω, μία τεράστια τρύπα, η οποία προκλήθηκε από την υπερβολική χρήση δεξέρινα σπρέι και γενικά σπρέι για την αλλεργική ρινίτιδα. Πριν από 10 χρόνια εμφάνισα αλλεργική ρινίτιδα, ήμουν στην Αγγλία, δεν ξέρω που ήμουνα. Έβαζα συνέχεια σπρέι, με αποτέλεσμα μεγάλωσαν τα κρέατα εδώ μέσα στη μύτη και δεν μπορώ να πάρω αναπνοή. Σε συνδυασμό με το στραβό διάφραγμα, αυτό μπορούσα να το είχα θεραπεύσει με έναν απλό καυτηριασμό, όμως δεν πήγαινα. Έφτασα σε ένα σημείο που η μύτη μου μάτωνε συνέχεια. Η μύτη μου λοιπόν μάτωνε και έπεφταν κομμάτια, γιατί πλέον είχε αρχίσει από τα πολλά τα κρέατα μέσα να μην χωράνε μέσα στη μύτη μου. Και εφόσον αυτά τα κομμάτια πέφτανε, εγώ, επειδή είμαι πολύ καλό κοριτσάκι και κορίτσι, ας πούμε, με πολύ καλούς τρόπους και έχω μεγαλώσει με γαλλικά και πιάνο, έβαζα μέσα τα δάχτυλά μου και τις σκάλιζα. Λοιπόν, σκαλίζοντας τη μύτη όμως, δεν έβγαζα μόνο τα καυκαλάκια που έβγαζα από τις πληγές, εγώ σκάλιζα και περαιτέρω. Υπάρχει βέβαια ένα όριο μέχρι που μπορείς να βάλεις τα δάχτυλα μέσα στη μύτη σου. Το όριο αυτό εγώ το ξεπέρασα. Αυτή τη στιγμή μπορώ να βάλω τα δάχτυλα μέσα στη μύτη μου και να τα βγάλω το μάτι μου. Ώσπου στην Αγγλία όταν πήγα, συνειδητοποίησα όταν έβαζα και τα δύο δάχτυλα μαζί με στη μύτη μου ότι το ένα δάχτυλο ακουμπούσε με το άλλο. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο χόνδρος εδώ μέσα έχει τρυπήσει. Γυρνώντας από την Αγγλία πήγα στον Ορλά, είδε την τρύπα και μου είπε ότι αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, ότι αυτή η τρύπα, αυτός ο χόνδρος δηλαδή που τρύπησε, δεν αναπλάθεται και ότι θα πρέπει να κάνω εγχείρηση για να μου τραβήξει χόνδρο από το βάθος της μύτης προς τα έξω και να κλείσει την τρύπα. Εγώ συμφώνησα και είπαμε ότι θα κάνουμε την εγχείρηση όταν καλοκαιριάσει. Γιατί μετά την εγχείρηση για 6 εβδομάδες η μύτη μου θα είναι παντελώς βουλωμένη. Εγώ όμως δεν σταμάτησα να βάζω τα δάχτυλά μου στη μύτη μου και την τρύπα από τόση την έκανα τόση. Και πήγα προχθές στη Θεσσαλονίκη, στην κλινική του Αγίου Λουκά που θα κάνω την εγχείρηση. Γνώρισα έναν γιατρό ειδικό, γιατί ο δικός μου γιατρός μου είπε ότι τέτοιο μέγεθος τρύπας δεν το αναλαμβάνει. Και αυτός μου είπε ότι θα προσπαθήσουμε να την κλείσουμε, δεν ξέρουμε όμως αν είναι εφικτό. Υπάρχει περίπτωση να σου πάρουμε χόνδρο από τα αυτή πίσω και να την κλείσουμε. Τέλος πάντων, το Σάββατο, όχι αυτό που είναι οι εκλογές, το επόμενο, θα πάω στον Άγιο Λουκά. Δεν είναι τίποτα, θα είμαι δύο μέρες μόνο μέσα στην κλινική, με γενική αναισθησία. Βέβαια θα είναι μια πολύ ωραία εγχείρηση γιατί έχουν πολλά πράγματα να κάνουν. Έχουν να καθαρίσουν τις κόχες, έχουν να ισιάξουν το διάφραγμα από μέσα, έχουν να προσπαθήσουν να κλείσουν την τρύπα. Και του ζήτησα του γιατρού αν μπορεί να μου κάνει και μια μικρή πλαστική, εφόσον θα μπω στο μαχαίρι, να δούμε και την εμφάνιση της μύτης. Μου είπε ότι δεν χρειάζομαι τίποτα. Του είπα και εγώ ότι δεν θέλω να πειράξουμε τα κόκαλα. Απλά μπορούμε να λεπτύνουμε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό εδώ το πράγμα που χοντρένει εδώ στην άκρη, αυτό εδώ που λέγεται bulbous nose, που είναι σαν bulb, αυτό αν μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο λεπτό. Το είδε και μου λέει ότι αναλογικά η μύτη σου είναι καλή με το πρόσωπό σου. Βέβαια δικαιούσε μια μικρή λέπτυνση εδώ κάτω. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θα το κάνω αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ επίπονο. Μου είπε ότι δεν θα χρειαστεί και πάρα πολύ χρόνο ανάρρωση, γιατί δεν θα σπάσουμε κόκαλο. Απλά εδώ έχει χόνδρο μαλακό, ο οποίος θα αφαιρεθεί και θα έρθει και θα λεπτύνει η μύτη. Θα δούμε βέβαια. Αυτά θα σας τα πω όλα μετά την εγχείρηση και πώς θα είμαι και τις εμπειρίες μου. Και θα είναι και η πρώτη φορά που θα μπαίνω σε ολική αναισθησία και πιστεύω ότι ή θα έχει πολύ πλάκα ή θα φάω τη φρίκη της ζωής μου. Φοβάμαι πάρα πολύ τι θα πω όταν θα ξυπνάω την αναισθησία, όταν δεν θα αντιλαμβάνομαι τι γίνεται, να μην πω καμιά μαλακία, μην φανερώσω κανένα μυστικό. Τώρα, για εσάς τα σχόλια κάτω, τι θέλω. Θέλω, ένα, να μου πείτε αν έχετε κάνει ολική αναισθησία και ποια ήταν η εμπειρία σας από αυτή. Δύο, να μου πείτε αν έχετε κάνει εγχείρηση στη μύτη, είτε αυτή που σας περιέγραψα, είτε πλαστική, και να μου πείτε την εντύπωσή σας από αυτή. Επίσης, από εδώ και πέρα από τα βιντεάκια θα αραιώνουν,
να βλέπετε το blog. Στο blog θα κάνω και outfits of the day με φωτογραφίες, θα κάνω και make-ups of the day με φωτογραφίες και για hair vlogs. Απλά το blog μου είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνω, γιατί εκεί που κάθομαι τη νύχτα ένα τεταρτάκι πριν κοιμηθώ μπορώ να γράφω μια δημοσίευση. Θα βάλω το link για το blog μου εδώ κάτω και επίσης στο Facebook, στο λίγο απ' όλα, θα βάζω τα links για τα blog και στο Twitter για να μπορέσετε να με παρακολουθήσετε. Περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Το επόμενο βίντεο θα είναι ένα απλό presentation PowerPoint που θα λέει ποιες θα είναι οι νικήτριες. Θα το κάνω όσο πιο σύντομα μπορώ και θα περιμένω μετά να επικοινωνήσουν μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!